το ρομπότ που βλέπετε παίρνει τους κύβους και τους μεταφέρει στην πλατφόρμα. Πρόκειται για την αναλογική εκδοχή του γνωστού διαδικτυακού παιχνιδιού Tetris με πρωταγωνιστή ένα ρομπότ που κατασκεύασε η Ακαδημία Ρομποτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Είχαμε περίπου 2 μήνες να προετοιμαστούμε για αυτό το πράγμα και τώρα το Νοέμβριο θα εκπροσωπήσουμε την Ελλάδα στο Παγκόσμιο Διαγωνισμό Ρομποτικής στην Κωνσταντίνα. Ένα από αυτά τα project έχει προκριθεί και έχει ανακηρυχθεί σε διαγωνισμό παγκόσμιο το Horizon 2020 και το 2020 θα βγει στην παραγωγή. Πρόκειται για ένα ρομπότ, τη Μαργαρίτα, έτσι την ονομάζουμε εμείς, η οποία είναι ένα λούτρινο αρκουδάκι φαινομενικά για τα παιδιά, αλλά είναι ένα ρομπότ κανονικό, το οποίο είναι το πρώτο ρομπότ που επικοινωνεί ψυχολογικά με τον άνθρωπο. Το συγκεκριμένο ρομπότ προβλέπεται να βγει στην αγορά εργασίας και να βοηθάει τους εκπαιδευτικούς στην εκπαιδευτική διαδικασία, να βοηθάει τα παιδιά τα οποία έχουν αυτισμό ή διάφορες κινησιακές και διανοητικές δυσκολίες, να ενταχθούν σε κοινωνικές ομάδες, ακόμη και στην ίδια τους την οικογένεια. Εκτός όμως από τα ρομπότ, όσοι επισκέφθηκαν το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της βραδιάς του ερευνητή, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν μεταξύ άλλων για τις πρωτοποριακές εφαρμογές σε οθόνες κινητών τηλεφώνων για άτομα με προβλήματα όρασης ή να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους στον εκπαιδευτικό προσομοιωτή οδήγησης. Προσαρμόζει την οθόνη του κινητού ανάλογα, αυτόματα, ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις που έχει ο χρήστης. Για να ολοκληρώσουμε την εφαρμογή χρειάστηκε γύρω στα 2-3 χρόνια. Ωστόσο, είχε ξεκινήσει από πριν αυτή η ιστορία, διότι τον πρώτο χρόνο χρειάζεται να συλλεχθούν από τους χρήστες οι ανάγκες τους και οι προτιμήσεις τους και μετά να ξεκινήσει η ανάπτυξη επί της ουσίας της εφαρμογής. Ο προσομοιωτής χρησιμοποιείται κυρίως για την ενημέρωση του κοινού για οδήγηση σε δύσκολες συνθήκες όπως είναι βροχή, χιόνι, ομίχλη και πόσο επικίνδυνο είναι να οδηγούμε με μεγάλη ταχύτητα σε αυτές τις συνθήκες. Αλλά επίσης και είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Η βραδιά του ερευνητή είναι μια δράση που διοργανώνει το ΕΚΕΤΑ και πραγματοποιείται σε 300 πόλεις της Ευρώπης την τελευταία Παρασκευή του Σεπτεμβρίου.